ταυτότητα της γυναίκας. Πώς με ματά της. Εδώ με Marilyn Monroe έκανε σουξέ, μιλήσω εγώ. Diamonds are the girl's best friends. Ναι, αλλά μετά έλεγε ότι κοιμάται. Επειδή περίοδο ισχρών αγελάδων. Το να. Εσχρώνει ισχρώνε. Αυτή την αγελάδα να την πιάσω στα χέρια μου. Την πρόστιχη. Συζητάμε πέντε κορίτσια για μπιζού σε μια. Όλα. Θα έλεγα αξία και ποιότητα. Νομίζω ότι παρόλα που αντιμετωπίζουμε έτσι μια σφιχτή εποχή, παραμένουν, όπως είπαμε πριν, αυτές οι στιγμές στη ζωή του ανθρώπου, την οποία είναι αναπόφευκτες στο να. Κύριε Παπαλέξη, να ρωτήσω. Για πετράδια εκτός από διαμάντια. Να, η Μάρα, μπορείτε να ετοιμάσετε τα σκουλαρίκια που ταιριάζουν με. Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, γιατί δεν θα μπορούσατε να φέρετε ανάλογο δείγμα. Έχω βρεθεί στο Μονακό 2 χρόνια πριν για γνωστό οίκο διαμαντιών, όπου φορούσα ένα. Όπου κοστολογήθηκε 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Εκεί ξεφεύγουμε λίγο στις τιμές, βέβαια. Σε ένα κομμάτι κοσμήματος για τον οποίο είναι πάρα πολύ διάσημος ο οίκος σας, πέρα από τις πέτρες, που είναι τα χρυσά κοσμήματα. Ακριβώς. Που είναι το χρυσό. Και όχι μόνο το χρυσό, αλλά η ελληνική και βυζαντινή παράδοση πάνω. Όχι, δεν νομίζω και έρχονται ότι είναι μαζί ελληνικό. Ζευγάρια. Είναι ελληνικό ή όχι ελληνικό, γιατί η ελληνική παράδοση έχει το να κάνεις κόσμημα στην ύφη. Να τη χρυσοστολίζεις από πάνω ως κάτω. Ναι. Οπότε, αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο, έχουμε αναπτύξει, χύπικο. Ναι, ακριβώς. Έχουμε αναπτύξει μια συλλογή η οποία είναι τελείως, όπως είπαμε. Είναι αυτά στα οποία βασίστηκε η. Στα αυτά τα οποία βασιστήκαμε. Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι. Τις φοράνε τις κοτρώνες που έτσι και μόλις κάποιος μου τα φορέσει, κάθομαι σαν κοτούλα. Γενικά. Σου δίνει ορισμένες κατευθύνσεις και από εκεί ο καθένας προσαρμόζεται ανάλογα με το οτιδήποτε να το συνηθίσουμε το μωρό να δέχεται. Έχει χειροτερέψει. Έχει χειροτερέψει αυτό που, όπως τα έχετε ακούσει, για το όσον και αραιώσει. Δηλαδή, Άντρια μου καλή. Η Άντρια γνωστή, η σχεδιάστρια, η κυρία, την ξέρουν πολύ καλά. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκούρα και οφείλουμε στις Ελληνίδες καταναλώτριες καλής ποιότητας ρούχα σε χαμηλές τιμές. Το είδες τις τιμές που έλεγε. Τα βάψαμε μαύρα είναι αυτό, γιατί ούτως ή άλλως και η πρόταση ήταν όλη σε αποχρώσεις, μαύρο, γκρι. Όχι και καρβουνίλα. Όχι άλλο κάρβουνο. Χρώμα πολύ δει όλα. Την εποχή, ας πούμε. Ναι, είναι. Αυτοβιοενέργεια. Γίνονται και δηλαδή και άλλες προτάσεις, τα υβριδικά που λέμε και τα οποία θα πρέπει να έχουν διευκολύνσεις και διάφορους τρόπους έτσι. Ωραία είναι όλα αυτά. Ναι, πρέπει τα υβριδικά και στην Ελλάδα. Τώρα έχουν πέσει όλα. Δεν ανεξάρτητα από υβριδικά και τα. Ακίνητη αγορά. Με άνθρωπο, τι να κάνουμε. Βρείτε άλλο παράδειγμα. Άρη Σωσταθάκη. Είναι τρόπο όμως που. Μην μου πείτε τώρα ότι όλη αυτή η φασαρία για τα βλαστοκύτταρα για να καταλήξουμε στις καούκες. Εμείς να κάνουμε. Με κάποιο τρόπο όμως. Και ο Νίνο Ρότα. Ακούς, έχετε και τι δεν έχετε. Παραμύθια αυτή. Θεωρούμε ότι το βιβλίο μπορεί να γίνει εφαρμογή. Τέτοιο ταρακούνι είμαι πραγματικά. Μα κάτι. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα, 6 Απριλίου, αυτή την προσπάθεια να καταλάβετε. Αυτό έλειπε. Είναι η χώρα σε κατάσταση. Θα μαυρίσει αλλού. Γιατί για άλλες καταστροφές. Θελικό Πάσχα. Ναι, ναι. Καμιά βίζα παρακαλώ. Όχι. Έχει ο καθές τον τέρτη του. Καθές τον μόνο. Νοσηλεύτηκαν εκεί, ευτυχώς έγιναν στις περιοχές σου. Δεν έχω κρεβάτι να σε. Τότε ο Έλληνας πολίτης θα πάει να νοσηλευτεί όπου εκείνος νομίζει ότι θα σωθεί η ζωή του και θα πληρώσει το ταμείο του. Χωρίς την έγκριση εξαρτώνε. Ναι, γιατί άλλο η επαρχία που λες ένα νοσοκομείο και άμα το έχει, δηλαδή είχα για υπόψη μου ας πούμε την Αθήνα. Και η Ράντζο, η εντατική τίποτα σου λέει αυτό. Το Ράντζο πάει, άμα είσαι για εντατική. Μα λοιπόν. Μου επιτρέπετε, μια που ήρθαμε και στην Ελλάδα, είναι και ευκαιρία να αναφέρω σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, χρυσός για τέταρτη φορά γράφει ιστορικές στιγμές ο Βλάσης Σωμάρας, όπως όλοι ξέρουμε στο Στίβο. Χάλκινος επίσης ο Κοσμίδης, στο Πανευρωπαϊκό. Έτσι ακριβώς. Στο Μιλάνο, Σιγά για όλα τα παιδιά και τέλος. Πάμε τώρα στο εξωτερικό. Και από την Καρά πάμε στη Λύπη τώρα. Περίμενε. Όχι το παιδί μου, να πάρει εμένα. Έχω πιο πολλές ανάγκες. Λοιπόν, το θέμα να πούμε να υιοθετήσει και ένα κοριτσάκι. Επέστρεψε άπρακτη. Ωραία. Millions. Είχα διαβάσει σε ένα savoir vivre που έλεγε όταν μια οικοδέσποινα φέρνει στο σπίτι κόσμο. Του ζαμπούνι. Όχι, πολύ πριν το ζαμπούνι. Φέρνει, α πούμε, στο σπίτι κόσμο. Θέσει ω οικογένεια για να είσαι σωστό γονέα, συγγνώμη σε διάφορα. Μην φέρει σε δύσκολη θέση τον καλεσμένο. Καλά, το έχει παρακάνει λίγο η οικοδέσποινα, εντάξει. Δηλαδή τώρα. Πολλό, δηλαδή οι άνθρωποι να. Διαφωνώ. Τι αφεντικά και δούλη κατά γυναίκα μουλή, δηλαδή. Ναι. Προηγούμενο παιδί. Τεραμική. Ναι, αλλά δεν θα το κάνει πείραμα το παιδί αν θα φύγει από αυτή. Για σένα το παιδί μπορεί να είναι αξεσουάρ. Καλύτερα θα είναι. Δεν είναι να γίνει έρευνα κατά ψέματα. Δεν το διάβασα. 1%.
Ναι, 50. Που αν το πρώτο παιδί που είπε κάπου, δηλαδή, ελάτε να μου πάρετε το λύκο, δεν παίζει και αυτό. Παιδιά, έχουμε κανένα περιστατικό προσφάτως ότι απειλήθηκε γνωρίζω, εξαφανίσουμε εντελώς. Και στην της άλλης, καιρούς μπούδα, θα δείτε εδώ ένα μωρό αρκουδάκι, το οποίο το τυγράκι που είναι τα πόσο είναι 4 μηνών ζήτου. Και ταυτόχρονα μένων ιστορικών στοιχείων με μόδι. Ότι πάρα πολύ από τους ΕΛ, όπου η κυρία Κοκό είχε πλούσιες πελάτησές της, στο Μάρτιο Φερέ, να βγάλανε κανόνι. Η κυρία Φουσέκη. Και τη δείχνουν μια προσωπικότητα. Δείχνουν μια ικανότητα να ζουν. Όλο ο κόσμο πάρα καλά και όλοι. Λαγκάδια. Από τα λαγκάδια επίση, τι ραχούλε. Τι ραχούλε, γιατί είναι έτσι πολύ επίκαιρο. Μέσα έξω από τα σύνορα το είπαμε. Μέσα έξω από τα σύνορα, ο πιο μικρό μου αδελφό. Το μαύρο κυφαρίσι. Έλα, ρίξε. Αγαπητή μαθήτρια. Την πάτησε. Την πάτησα big time. Την πάτησε διπλά, έχω να σου πω. Για να δω εδώ τι γίνεται. Έλα, ό,τι θες. Πού είσαι, δεν ξέρω, είναι ίδιο στρογγυλό. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλά, έχω πάρει το ξύλινο, σας το λέω από τώρα. Με υγεία, ευτυχία και ειρήνη. Να συνεχίσουμε. Για κάνε εκεί. Μάριο, να ξολοδρέψεις όλες. Όχι, με ξολόδρεψε η Λουιζίδου. Έλα, ο διπλανός κάποιος. Μα η Βούλα, η Βούλα κάνει διαφορά, έλα. Δινοσαύρου είναι. Α, πάει. Είναι αυγάδι, νομίζω. Α, μία-μία, έλα. Έλα, μονομαχία στο Ελπάσο. Τι μείνανε, μπαράζ, μπαράζ. Πάει. Ευχαριστώ. Θεσσαλονίκη. Η Βούλα, έκανε τη διαφορά. Να πάρει το πουλωτό. Δεν έχει σημασία. Όλο πέφτει στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη πέφτει. Πολύς. Πέφτει στην Αθήνα. Πέφτει στα σέρια. Και από μένα. Στο. Καταφέρει αυτό. Δεν σε έχει καταφέρει ο Γκλέτσος. Όχι, χόρεψε μόνο του. Εγώ δεν χόρεψα. Να χορέψει τσάμικο. Ναι, στο τσακίρι και έφυγε σίγουρα. Αλλά αν δεν χορέψει τσάμικο στο πρώτο μέρο εκπομπή που έχουμε αυτού του υπέροχου μουσικού. Θα φά το εκεί. Με τα πασχαλινή εφορία. Ωραία, οκ. Okay. Καλά, να το δούμε σιγά σιγά. Αλλά ο λαό μου τα φέρνει απότομα γιατί σοκάρομαι. Όχι, δεν σου αργύρει. Πόσα χρόνια. Σιγά σιγά, λαό. Καλά, είσαστε με τη Μανίνα. Μην αγχώνεστε. Τι μα να κάνουμε. Εμά μα αρέσει. Που είσαι μετά και πρέπει να φύγει από εκεί που είναι η μέρα που πρέπει να φύγει από εκεί που είσαι. Σου θυμίζει όπου και να είστε, ξεχάστε τα. Πιείτε τα κρασάκια σα. Το hangover των τύψεων. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα αυτή γιατί είναι τη επιστροφή. Θέλουμε να πούμε. Έχει μείνει πολύ φαγητό, δεν γίνει. Κυρία Βέρα, να είστε πολύ καλά. Θα κάνουμε διακοπή, όχι για διαφημίσεις. Ναι, ναι. Θα κάνουμε διακοπή, διότι πήραμε μία γεύση από τη μεγάλη οθόνη, η οποία δείχνει εικόνες από όλη την Ελλάδα. Είχε έθιμα. Είχε και έθιμα. Πώς γιορτάζει το. Που δεν είναι δικό σου. Τι εννοείς, ξένος. Εγώ είδα ξαφνικά το βίντεο γουόλ και λέω γίνονται επεισόδια ταυτόχρονα. Τα δύο από τα τρία. Κάτι έχει. Μπες. Τα έχω κάνει θέματα, παιδάκι μου. Ακριβώς. Και το άλλο είναι το βροντάδο χείο που υπάρχει. Εκεί. Ξέρεις τι προετοιμασία. Ζήμασε. Από κάνουμε εμείς τα μπρέγια για το τελευταίο έθιμο που είναι. Α, στην Αργολίδα μας λένε. Ποιον άλλο, τον Καρνάβαλο δεν μπορεί. Τον Καρνάβαλο. Με ποιον τα έχουμε αυτές τις μέρες, με τον Ιούδα, λέω. Λογίσω με κίνδυνο να με μαλώσει κάποιος ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Ψιλοκολώνω να πάω, αλλά
Λοιπόν, ξεκινάμε. Στην τηλεόραση να τα βλέπει, είναι ωραία. Κοίταξε στο Βροντάδο. Δεν είναι για δεσποινιδούλε. Αυτά είναι πιο ευγενέ. Εδώ στην Ήδρα. Για του. Είναι μπαρούτια αυτά, έτσι. Να σου πω τραυματίζεται πάρα πολύ. Όταν το νιώσεις να πάλε. Έχεις κάτι να προσθέσεις αυτό. Ότι ένας φίλος μου όταν ήταν μικρός είχε στην τσέπη του στρακαστρούκες και έπαιζε μπάλα, έπεσε και πήρε φωτιά βέβαια και η γειτόνισσα πότιζε εκείνη την ώρα. Ευτυχώς και το. Όπα, είναι απλή η πίπα. Μα τι είναι μια πίπα. Κάτι πάρα πολύ φρικιαστικό και καίγεται στους αιώνες των αιώνων. Εδώ φεύγουν σανί, φεύγουν όλα. Και αυτό που μας κράτησε πιο πολύ το ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά. Ίδια σου λέει. Και το μπαμπά μου δεν του αρέσουν και τα. Κατανυκτικά. Τους περιμένω να γυρίσω. Δεν είχε δει το ρεπορτάζ της Μάριον. Στις Κυκλάδες που πήγα, είπα να μια διαγωνιά. Εγώ εκεί, γιατί εκεί πετούσαν. Λοκαρνωνίας. Το Άργος που κολλάει. Περίμενα από τον Αστακό Ετωλοκαρνανία. Από τον. Σε αυτά όταν γύρισε το πιο. Αυτό σου αποτελεί. Δηλαδή, εγώ ο Κάρμο Σαμπέκη.